Όταν φτιαχθεί ένα χωριό, ένα από τα απαιτούμενα είναι να φτιαχθεί και σχολείο. Το χωριό Καράτεπες ή Μαυροβούνι, όπως ήρθαμε πέρσι και είδαμε όταν είχαν μαζευτεί οι ελιές και τα μπουκαλάκια με το λάδι, έχει το δικό του σχολείο στον υπηαγωγείο, όπως βλέπετε από την ελληνική νομοθεσία, τον υπηαγωγείο. Είναι ο δεύτερος μήνας που λειτουργεί, με τρεις αίθουσες, και αν χρειαστεί από το έχουμε διαβεβαιώσει και από το διευθυντή του χωριού και από το Δήμο, θα τοποθετηθεί και τέταρτη. Ήδη έχουμε τέσσερις συναδέλφους νηπιαγωγούς και περιμένουμε και άλλες δύο αν θα αποδειχτούν, έχουν προσληφθεί και περιμένουμε αν θα έρθουν άλλες τρεις. Είναι μια πολύ καλή αναλογία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 45 παιδιά νήπια και προνήπια. Η νέα νομοθεσία για διετή υποχρέωση φίτησης των παιδιών των μικρών, ας πούμε ότι ξεκινάει και από αυτό το χώρο και στα υπόλοιπα σχολεία και νηπιαγωγεία του Βορείου Αιγαίου. Είναι ένα αποτέλεσμα που συνεργαστήκαν πάρα πολύ. Δήμος Λέσβου, ο χώρος εδώ και ο διευθυντής, ο κ. Παπαγιάννης με δίπλα μας, είπατε αρμοστία του Υπουργείου Παιδείας, οι συντονιστές εκπαίδευσης που είναι για δεύτερη χρονιά, κ. Μπούρτζε και κ. Περδικούρη, εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση και αρκετοί σαν πρωτονόμο, τη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας με το επιτελείο που υπάρχει πίσω. Προσπαθούμε καθημερινά να δώσουμε τη φιλοξενία μας με αξιοπρέπεια και αυτό που γίνεται σήμερα, η παρουσίαση του παραρτήματος στο 14ο νηπιαγωγείο, είναι ένας αγώνας ενός έτους για να μπορέσουμε να το έχουμε σήμερα και να μπορούμε να το λειτουργήσουμε, διότι συν της άλλης, εκτός τη φιλοξενία, την αξιοπρεπή φιλοξενία που θα πρέπει να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους που τη χρειάζονται και τη δικαιούνται, θα πρέπει να τους δώσει και τα εφόδια για τα επόμενα βήματα. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για τις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά, ώστε να μπορέσουν αργότερα, φεύγοντας από εδώ, διότι αυτός είναι ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας, να έχουν πάρει ήδη την βάση πώς είναι τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά τους, να αρχίσουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Και βέβαια αυτό το πρόγραμμα ήρθε και μέσα από τους κατοίκους, διότι ήταν διακαής πόθος αυτών, ερχόμενοι από το hot spot για να φιλοξενηθούν εδώ. Το πρώτο που μας ρωτούσαν ήταν πώς θα πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Λοιπόν, το σχολείο ήρθε εδώ και έπρεπε να έρθει εδώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι. Έχουμε την αμέριστη βοήθεια εμείς σαν διεύθυνση εδώ της περιφέρειας, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προπαντός της πρωτοβάθμιας, σωστά κύριε Καλαργάλη, για να μην τα μπερδέψω και αδικήσω κάποιον. Όλα γίνονται βάσει ενός καλού σχεδιασμού μεταξύ των ΣΕΠ, των συντονιστών του Υπουργείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης και της Διεύθυνσης εδώ, και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουμε τελειώσει, αλλά είμαστε σε μια πολύ καλή θέση και ναι, επίσημα μπορούμε να λειτουργούμε το παράρτημα του 14ου νηπιαγωγείου. Τα παιδιά που είναι ηλικίας δημοτικού είναι στο σχεδιαστικό μέρος να ανακοινωθεί και για το Βόρειο Αιγαίο. Όπως ξέρουμε, δεν λειτουργεί ως ΔΙΕΠ, δηλαδή δομή το απόγευμα. Έχουμε όμως αρκετά τμήματα, πολλά, όχι απλώς αρκετά, και στις τρεις πόλεις των μεγάλων νησιών, Χίο, Λέσβο και Σάμο. Μέχρι ακόμα και χθες την Τετάρτη μπορούσαμε να ζητήσουμε νέο τμήμα που δεν ζητήθηκε από μια διεύθυνση, γιατί είναι αρκετά αυτά που έχουμε. Το ίδιο σημαίνει και στη δευτεροβάθμια. Γυμνάσια και ΕΠΑΛ έχουν φτιάξει τάξη υποδοχής με έναν καλό, σημαντικό αριθμό μαθητών που εγγράφεται. Και στο ερώτημα που μπαίνει, φτάνουν αυτές οι τάξεις? Το κάθε παιδί, η κάθε οικογένεια έχει το δικαίωμα από την ελληνική νομοθεσία και την διεθνή να πάει στο σχολείο της γειτονιάς του να γραφτεί στο πρωινό τμήμα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Αυτή είναι επιπλέον ενίσχυση στην παροχή εκπαίδευσης με τις τάξεις υποδοχής ή με τις ΔΙΕΠ, δηλαδή δομές υποστήριξης εκπαίδευσης προσφυγόπουλων,
ή μέσα στους χώρους που είμαστε εμείς τώρα ή στα απογεύματα, απογευματινές ώρες στα σχολεία, τα υπόλοιπα δημοτικά, γυμνάσια και το Νεπάλ. Ναι. Σήμερα σε εμάς εδώ στη Λέσβο είναι κυμαίνεται ο αριθμός 110, 120, 122, 115. Είναι μεταβλητός. Εμάς περίπου εδώ είναι γύρω στα 40 με 45 και περίπου 80 είναι στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Και πρώτη ΕΠΑΛ. Έχουμε γραφές και στα ΕΠΑΛ. Γονιός, δεν μπορεί κάποιος να γυρίζει να βρει ποια οικογένεια ή ποια ομάδα διαμερισμάτων δεν έχει γράψει τα παιδιά της. Τους παρατρύνουμε με ποικίλους τρόπους, από τους συντονιστές εκπαίδευσης, τους διεθνείς οργανισμούς ή τις ΜΚΟ που λειτουργούν και έχουν άδεια και έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας καλύτερα, όχι άδεια, να παρατρύνουν τους γονείς να μπορούν να εγγραφούν αν υπάρχει δυνατότητα στο πρωινό, δυνατότητα γνώση της ελληνικής γλώσσας ή στις τάξεις υποδοχής. Οι τάξεις υποδοχής αυτές που έχουμε μπορούν να απογραφήσουν και άλλα παιδιά. Δεν μεταθείται ούτε ευθύνη ούτε αρμοδιότητα. Είναι ταυτόχρονα συγκλίνουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση για να βρεθούν περισσότερα παιδιά στο ελληνικό σχολείο. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά που προβλέπεται να είναι στο σχολείο από ηλικία νηπιαγωγείου μέχρι και γυμνάσιο είναι γύρω στα 150 με 200 παιδιά. Βέβαια, το θέμα του νηπιαγωγείου αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είμαστε και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, έχει καλυφθεί πλήρως. Όλα τα παιδιά που ήταν για να πάνε στο νηπιαγωγείο, μέσα σε αυτό το κέντρο, είναι ήδη στο νηπιαγωγείο. Τώρα, αργότερα, αν θα έχουμε την ευκαιρία και μας δοθεί ευκαιρία να μπορέσουμε να έχουμε και κάποιες τάξεις δημοτικού. Για τη Μόρια δεν έχουμε, γιατί είναι μεταβαλλόμενος ο πληθυσμός της Μόριας και η πρώτη του έξοδος είναι εδώ, στο χώρο που βρισκόμαστε. Οπότε από εκεί αρχίζει η επίσημη καταγραφή. Και άλλοι επίσημοι της Μόριας, αλλά είναι το μεταβατικό στάδιο που λέμε. Ή αν πάνε σε διαμερίσματα, που τότε ασχολούνται οι δικοί μας ΣΕΠ, αλλά το βασικό που δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει από ό,τι αισθάνομαι, θα είναι η συνεχής κινητικότητα. Δηλαδή, βλέπουμε ποιοι έχουν καταγραφεί και έχουν τα προαπαιτούμενα για εγγραφή σε σχολείο, όποιες από τις τρία νηπιαγωγεία, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, Σπυρνό κυρίως και ΕΠΑΛ. Και τότε είναι ο αριθμοί που συντάσσουμε και έχουμε μπροστά μας και βάσει αυτονών έχουμε τις ανάγκες και τα αντίστοιχα αιτήματα για εκπαιδευτικούς.